Μεγάλη σε Παλμό και Όγκο ήταν η χθεσινή απεργιακή συγκέντρωση που πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, στο ΠΑΜΕ και το εργατικό κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν για ΣΕΕ και ΑΔΔΗ. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, αγρότες και νεολαία έδωσαν ηχηρό μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι τα μέτρα που προωθούνται με πρόσχημα την οικονομική κρίση δεν θα περάσουν χωρίς αγώνα. Οι διαδηλωτές αρχικά συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία, από όπου και ξεκίνησε η πορεία στους κεντρικούς δρόμους με την συμμετοχή των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, ενώ την παράσταση έκλεψαν για άλλη μια φορά τα αγροτικά μηχανήματα που κατέβασαν οι αγρότες, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στα αυστηρά μέτρα που λαμβάνονται και που οδηγούν, όπως υπογράμμισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της Συνοδικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Λάρισας, κ. Ρίζος Μαρούδας, στο ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Όλος ο λαός ενδιαφέρεται να υπάρχουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι για να μην είναι μόνο τα χωριά μας και να νεκρώνει η Ήπειρος. Όλος ο λαός ενδιαφέρεται να μην μεγαλώνουν κι άλλο οι ωραίες της ενεργείας στις πόλεις από ξεκληρισμένους μικρομεσαίους αγρότες. Καμία ανοχή στο νέο πολιτικό σκηνικό, όπως αυτό διαμορφώνεται, δήλωσε και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, κ. Θανάσης Βάιος. Η σημερινή μας απεργία απαντάει στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και της Τρόικας, της κατάργησης της δημόσιας υγείας και της παραχώρησης στους επιχειρηματικούς ομίλους, η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου για πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που εδώ συγκρούνται τα εμπριστικά συμφέροντα και αναδεικνύονται επιθέσεις τους με απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες. Τα 50 δις που θέλουν να εισπράξουν από το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και άλλα που έχουν αποφασιστεί και άλλα που έχουν στα συρτάρια τους. Την ίδια ώρα, αντίστοιχη συγκέντρωση πραγματοποιούσαν στην πλατεία ταχυδρομείου της Λάρισας οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα με μικρή όμως συμμετοχή στη συγκέντρωση. Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ, κ. Δημήτρης Παπαποστόλου, επανέλαβε πως ο μοναδικός δρόμος για να αποτρέψουν οι εργαζόμενοι τα σχέδια της κυβέρνησης είναι ο αγώνας. Ένας αγώνας για νέο μισθολόγιο, για κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, ζητώντας να τους επιστραφούν οι απώλειες των μισθών τους για το 2010. Απαιτούμε μια άλλη πολιτική που θα φορολογεί το πλούτο, θα αυξάνει τα εισοδήματα, θα ενισχύει τα κοινωνικά δικαιώματα και θα οδηγεί στην ανάπτυξη.